200-250 άτομα το καράβι, μας γύρισε, μείναμε περίπου 1,5 με 2 ώρες στα νερά. Προσπαθούσαμε, ζητάγαμε βοήθεια συνέχεια, δεν είχε έρθει κανείς μέχρι εκείνη την ώρα. Πολλά παιδάκια μικρά, πολλές γυναίκες και ηλικιωμένος. Εμένα η θεία μου και ο ξαδερφός μου είναι από τους εξαφανισμένους. Ο διακινητής που μας πήρε μας είπε ότι είναι πολύ καλός ο καιρός και ας ταξιδέψουμε. Και εμείς με την κατάσταση που έτσι όπως ήμασταν, το μόνο που θέλαμε ήταν να φύγουμε και δεν είχαμε καμία ιδέα για τον καιρό και για το τι συμβαίνει. Ήταν όταν το φέρουν το πεθαμένο. Όχι μόνο τούτο, αλλά πάρα πολύ. Αλλά το σώσαμε. Δόξα τω Θεώ, το σώσαμε. Το σώσαμε. Όχι μόνο τούτο, πολλά σώσαμε. Πάρα πολλά. Αλλά δεν έχει ούτε μάνα ούτε τίποτα. Αρχικά μας είπε ο διακινητής ότι από Κωνσταντινούπολη ξεκινήσαμε. Μας είπε ότι θα είναι περίπου διαδρομή 4 ώρες και μας πήρε 13 ώρες κοντά μέχρι να φτάσουμε στο νησί απέναντι. Και μας είπε ότι θα είναι το καράβι περίπου σε αρκετά καλή κατάσταση πολυτελείας δηλαδή. Και ότι θα είναι 40 με 45 άτομα μέσα. Και μόλις φτάσαμε εκεί πέρα είχε πάνω από 300 άτομα. Και την ώρα που ακριβώς μπήκαμε εκεί μέσα μας απέλυσε με όπλο. Είχε ένα όπλο και έριξε περίπου 4 με 3 σφαίρες για να μας τρομάξει. Φοβηθήκαμε όλοι μας και μετά από περίπου 1000 μέτρα που ήμασταν μέσα στα νερά ξαφνικά το καράβι βούλιαξε. Τα χάλια μας. Μην τα δείξεις εδώ, να τα δείξεις έξω στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Έθνη, Αμερική, Ρωσία. Τα μεγάλα κράτη να βοηθήσει την κατάσταση του την εδώ. Τι πρέπει να γίνει κάτι. Νίγεται ο κόσμος, τα μορέλια. 67 χρόνια μπιτσικλέγω. Ντροπή τους. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Βεβαίως. Τα μεγάλα κράτη, εφόσον εμείς είμαστε μια πιθαμή, να αναλάβει τα μεγάλα κράτη να βοηθήσει την κατάσταση. Όχι να πνίγεται ο κόσμος. Θέμα μας είναι ο κόσμος. Λυπόμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Ντροπή. Ντροπή.